I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να διαβάσουμε τα ποίηματα της Ιωάννας, να την ακούσουμε τι έχει να μας πει μέσα από τον λόγο της, τον ποιητικό, αλλά να την ακούσουμε τι έχει να μας πει και μέσα από την μουσική της. Γιατί προτίμησε, αυτό θέλει, πριν πούμε οτιδήποτε εμείς εδώ, να μας προσφέρει κάτι στο πιάνο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ας απολαύσουμε αυτή τη βραδιά. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Ήθελα να σας πω ότι το κομμάτι που ακούσατε ήταν το Χατζιδάκι «Ο κόσμος μου να είσαι εσύ», με μια μικρή εισαγωγή από Blue Oyster Cult, το αγαπημένο μου κομμάτι της από τον John Crawford. Θέλω να παραλλάξω λίγο τον τίτλο και να πω όχι ο κόσμος μου να είσαι εσύ, μάλλον ο κόσμος σου να είμαι εγώ, ο κόσμος μου να είσαι εσύ. Και θέλω να αναφερθώ στην κόρη μου Σοφία και στον άντρα μου Αλέξανδρο, να τους αφιερώσω όπως τους αφιερώνω αυτό το βιβλίο, να τους αφιερώσω και την απόψινή βραδιά. Γιατί πραγματικά χωρίς αυτούς πιστεύω δεν θα ήμουν αυτή που είμαι αυτή τη στιγμή μπροστά σας και μάλλον δεν θα ήταν εφικτή και η πραγματοποίηση της σημερινής βραδιάς. Οφείλεται λοιπόν σε αυτά τα δύο αγαπημένα πρόσωπα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εννοείται και στην ευρύτερη οικογένειά μου. Σε κάθε μου βήμα, στους εκλεκτούς ομιλητές σήμερα που θα πλησιώσουν αυτή τη βραδιά και φυσικά σε όλους εσάς που ήρθατε απόψε να μοιραστούμε όμορφα συναισθήματα και βέβαια στους φίλους που ήρθαν απόψε από Σάμο, από Σαντορίνη, από Χαλκίδα για να είναι κοντά μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος θέλησε να είναι αυτή τη βραδιά κοντά μας. Έχει διαβάσει τα ποιήματα της Ιωάννας, έχει να πει πράγματα πάνω σε αυτά, θα τον ακούσουμε με μεγάλη χαρά. Και εγώ θα ήθελα απλώς να αναφέρω δύο-τρία πράγματα βιογραφικού χαρακτήρα που έχω σημειώσει, όπως θα κάνω αργότερα και για τον φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Λαθύρη-Ιαλυσσό, ο οποίος είναι εκδότης των εκδόσεων του Ηλιοδρομίου. Αυτά βέβαια που θα σας πω είναι απλώς τα πράγματα που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο στον κόσμο μας. Αν έχει κάνει σπουδές, πότε γεννήθηκε, τι έκανε. Φυσικά οι άνθρωποι είμαστε κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που θα ακούσετε. Όπως όταν έπαιζε η Ιωάννα, το πρώτο που σκέφτηκα είναι γιατί οι άνθρωποι γράφουν μουσική, γιατί οι άνθρωποι γράφουν ποίηση, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τέχνη, γιατί όλα αυτά. Και βέβαια, εν ώψη και τη χθεσινή ημέρα που καλώς ή κακώς εορτάζεται ένας συγκεκριμένος Άγιος, νομίζω η απάντηση έρχεται από μόνη της. Ένα από τις κινητήριες δυνάμεις είναι ο έρωτας, βέβαια, η αγάπη με όλες τις μορφές και με όλες τις παραμορφώσεις που έχουμε κάνει στη ζωή. Πιστεύω γι' αυτά θα μας πούν και οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι. Και βέβαια θα ακούσουμε ποίηματα από την Ιωάννα, από τον κύριο Παναγιώτη Σπηλιόπουλο, ο οποίος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παίζει αυτή την περίοδο σε μια καταπληκτική παράσταση, θα μας πει η Ιωάννα μετά. Αλλά ας αρχίσουμε από τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Νικολάου. Τον γνωρίζετε όλοι. Έχει γεννηθεί το 1942. Είναι ερμηνευτής και έτσι τον ξέρουμε οι περισσότεροι, αλλά είναι επίσης καταπληκτικός στιχουργός και συνθέτης. Μάλιστα, το πρώτο 45 δισκάκι του που κυκλοφόρησε 4 δεκαετίες περίπου πριν ήταν σε μουσική και στίχους δικούς του και μάλιστα θα μας κάνει τη τιμή μαζί με την Ιωάννα να μας ερμηνεύσει μέσα σε αυτά τα κομμάτια που θα μας ερμηνεύσει θα είναι και τα φύλλα τα φθινοπωρινά που ήταν η πρώτη πλευρά αυτού του μικρού δίσκου. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εκείνο που έχω σημειώσει πολλά, αν καθόμουν να έλεγα, θα έπρεπε να μιλώ πολλή ώρα για τον ίδιο και δεν θα το ήθελε και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάποια στοιχεία που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα, είναι ένας άνθρωπος, τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες στο είδος τραγουδιού που υπηρέτησε. Αλλά εκείνο που δεν ήξερα κι εγώ και σε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις έμαθα και ήταν καταπληκτικό γιατί βγάζει ο καθένας συμπεράσματα γι' αυτό είναι το πώς ξεκίνησε τη μουσική. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε και είπε εγώ θα γίνω μουσικός, θα γίνω τραγουδιστής. Έτσι, δεν ένιωσα, ας το πούμε, το κάλεσμα της σύνθεσης ή οτιδήποτε άλλο. όπως πιθανόν μπορεί να τον νιώσει ο Μότσαρτ, ξέρω εγώ, στα 4 ή στα 5. Ο κύριος Νικολάου δούλευε σε διάφορα επαγγέλματα για το επιούσιο και όταν απολύθηκε από το στρατό, πήγε ένα καλοκαίρι διακοπές στη Ρόδο. Και εκεί ήταν ένα συγκρότημα στο καράβι που πήγαινε για ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, τέλος πάντων, που λεγόταν Playboys. Και όπως καταλαβαίνετε, έλεγαν τα τραγούδια τα pop της εποχής, έτσι. Του άρεσε πολύ, του μίλησε στη ψυχή του όλο αυτό, γιατί όλα είναι να μας μιλήσουν στη ψυχή μας. Αν δεν μιλήσει κάτι στη ψυχή σου, άστο καλύτερα. Και λέει να τραγουδήσω μαζί σας, ρε παιδιά. Να τραγουδήσεις. Τραγούδισε λοιπόν κάποιες φορές και στο ξενοδοχείο εκεί που παρουσιάστηκα, αλλά μετά όταν θέλησε να συνεχίσει τη συνεργασία του είπαν «Άστο καλύτερα ρε Φίλιππε, πήγαινε πρώτα απ' όλα σε μια δασκάλα, να είσαι μέσα στην τονικότητα, να είσαι μέσα στον χρόνο». Και κάθισε όντως και μελέτησε, γιατί πέρα από ένα ταλέντο που μας έχει δοθεί και σε όλους έχει δοθεί, αυτό απλώς να το πιστέψουμε, ειδικά τα νέα παιδιά που είναι εδώ, όλοι έχετε και ένα ταλέντο και έχετε μια δυναμικότητα και μια δυνατότητα στη ζωή. Αν το εγκλωβίζουμε αυτό, που δυστυχώς το εγκλωβίζουμε και δεν μπορέσουμε ποτέ να το εκφράσουμε στη ζωή μας, δεν θα είμαστε ευτυχείς. Και σε μια συνέντευξη του κύριου Νικολάου, και με αυτό τελειώνω την πολυλογία μου, όταν τον είχαν ρωτήσει τι είναι για εσάς το τραγούδι, τι αντιπροσωπεύει όλο αυτό ο κύκλος του τραγουδιού, της σύνθεσης κτλ., τι είχε πει η προσπάθεια για αυτογνωσία. Γιατί αν αυτό λέει που κάνεις γενικά στη ζωή και αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε, αν δεν συμπίπτει με αυτό που πραγματικά είμαστε, και ας ανακαλύψουμε τι πραγματικά είμαστε, τότε απλώς θα είσαι δυστυχής. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι καθηγητής πανεπιστήμιου μπορεί να είσαι ευτυχής. Αν το κάλεσμά σου ήταν να είσαι καλλιτέχνης, θα πρέπει να έχεις γίνει καλλιτέχνης. Και μπορείς να είσαι ένας καλός καλλιτέχνης και να είσαι και διανοητής ταυτοχρόνως. Δεν αντιλέγω, αλλά ας δούμε το κάλεσμά μας. Επομένως, δίνω το λόγο στον κύριο Νικολάου και με χαρά θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάτι τέτοιο σαν το απόψινό δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ στη ζωή μου. Και επειδή δεν έχω ακαδημαϊκά παράσημα, θεωρώ ότι πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη για το αποτέλεσμα του πώς εργάστηκα πάνω στην ανάγνωση των ποιημάτων της Ιωάννας, προκειμένου να προσεγγίσω την ποιότητά της. Κι έτσι έχω γράψει μερικά πράγματα που θέλω να σας πω. Επειδή ο καθένας από μας είναι ένα ξεχωριστό μοναδικό άτομο, αναρωτιέμαι τι συνθέτει του καθενός την ιδιαιτερότητα. Ποιος είναι ο πλεισμός του μοτίβου του. Ποια είναι η πηγή της εκβολής του. Και καταλήγω σε έναν χαρακτηρισμό. Μία κατάσταση ανάλογη στον καθένα και αποκλειστικά. Ταλάντωση. Στη γενικότητα ταλέντο. Και ταλέντο στην ατομικότητα επίσης. Επειδή λοιπόν η ποίηση γράφεται με λέξεις και όχι με ιδέες, ο στρατός των λέξεων της Ιωάννας έχει τέτοια οπλική αρματοσιά που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της ψυχικής της δοκιμασίας. Ίσως δεν μιλάει πολύ, αλλά περισσότερο υπερασπίζεται τα ψυχικά της κεκτημένα που δεν συμβιβάζονται με ρευστοποιημένες παραστάσεις, παύλα, αντιλήψεις. Δυστυχώς, η ποίηση δεν μεταγγίζεται. Δεν πρόκειται για αίμα που μεταγγίζεται. Εμβολιάζει μόνο και ανάλογα με την ψυχική δεκτικότητα του αποδέκτη, αποβαίνει θεραπευτική. Τι λοιπόν κυνηγά η ψυχή μας σε αυτόν τον εκδηλωμένο κόσμο? Η απάντηση είναι το ακέραιο, την ακεραιότητά της. Μόνο αυτή της ταιριάζει. Το ίδιο μας αναγγέλει και η Ιωάννα με τα ποιήματά της, την ποίησή της. Μας αναγγέλει την ποιότητα της ακεραιότητάς της, την οποία και υπερασπίζεται και μάλιστα έξω από χρονικές ακολουθίες. Σε έναν δοκιμαζόμενο υπερβατισμό. Η Ιωάννα γίνεται αποδέκτης αυτού του ταλέντου που επιτάσσει να το εκφράσει. Ο Θεός θέλησε να περιλάβει την Ιωάννα μέσα στο παιχνίδι του συντονισμού, ώστε η ποιητική της όραση να συλλάβει τα λειτουργικά των λέξεων και των εικόνων σε επίπεδο συναισθήματος. Με τις αναγγελίες της μας περιγράφει τη μαρτυρία της και εμείς, ο καθένας ανάλογα προς την προσωπική του ευαισθησία, καλούμεθα να αισθανθούμε αυτόν τον παλμό που περιλαμβάνει η εσωτερική της παρατήρηση, η δόνησή της. Στα ποίηματά της μας αποκαλύπτει τις αντιδράσεις της ευαίσθητης ψυχής της. Σαν να είναι δύο κόσμοι, ένας συμβατικός και ένας επαναστατικός που αλληλοσυμπληρώνονται. Η Ιωάννα δεν μπορεί να εξαπατήσει τον εαυτό της, απέναντίας τον δηλώνει και έτσι λυτρώνεται από τις συμβάσεις, σαν μια πίστη που αυτοβασανίζεται για το αυτονόητο δικαίωμά της. Ποιο? Να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην αληθινή ζωή των ανθρώπων. Μέσα από το δικό της πρίσμα, η ψυχή μας εκθέτει την ανάγκη της να προσδιορίσει την υπαρξιακή της διαδρομή, μας κρούει τον κόδωνα. Αυτού του είδους η ποιητική ακτινογραφία της Ιωάννας δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Μάλιστα με τον τίτλο του βιβλίου της «Μικρές Αναγγελίες» μας προδιαθέτει κατηγορηματικά. Πρόκειται για την αλήθεια που ούτε λυπάται, ούτε φοβάται, αλλά ούτε έρχεται στον κόσμο γυμνή. Όμως η Ιωάννα με την ποίησή της σπρώχνει τη ζωή μέσα στον χρόνο, ώστε να την πιέζει να αποδώσει απαντήσεις για όλα όσα προκαλεί. Ζει δύο ζωές σε μία και αυτή η λύτρωση είναι η μεγαλύτερη μας ανάγκη και μας. Ό,τι βλέπει και περιγράφει η Ιωάννα δεν θα είναι παρά μια ανάμνηση της σκέψης της, που μόνο η ποιησή της θα μπορεί να το υπενθυμίζει σε αυτήν την κοινωνία του πνεύματος μεταλλήλων ημών. Πραγματικός χήμαρος οι εικόνες της φορτίζουν εκείνο το κάτι που μας ανοίγει τα μάτια διάπλατα και μας κάνει κοινωνούς στο συναίσθημα. Μοιάζει σαν να καραδοκεί στη ρογμή του χρόνου, παρακάπτοντας και προκαλώντας τη λογική τάξη των πραγμάτων να αποφανθούν για τον ορισμό τους. Καθώς εκείνα ταξιδεύουν λάθρα μέσα στο νου μας, δίχως προκαθορισμένο προορισμό, υποχρεώνοντας μας στην παρατήρηση της θέας τους. Όλες οι οπτικές συνοδεύονται από ένα πρέπει. Στην Ιωάννα, η αγωνία της αποκάλυψης περικλεί την αναγκαιότητα της αγάπης. Στην αγάπη δεν πρέπει, γιατί όλες οι μαχόμενες αντιρρήσεις καταρρίπτονται. Αυτό κάνει η Ιωάννα με τον αιχμηρό λόγο της. Καταρρίπτει την αντίρρηση. Δεν της δίνει περιθώριο. Απεναντίας της έρνει έξω και την εκθέτει. Την υποχρεώνει να αποφανθεί. Ή αγαπάς ή δεν υπάρχεις. Άμα δεν είσαι τέτοιος έρωτας, τι είσαι? Βρείτε το στις Μικρές Αναγγελίες της Ιωάννας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να ακούσουμε τώρα ένα ποίημα της Ιωάννας από τον Παναγιώτη. Ωραία. Υπάρχει και αυτό εδώ. Ωμέγα. Δύσκολος κι αυτός ο Ιούνις. Λες και κάθε χρόνο πονάει και περισσότερο. Η καρέκλα σου ακόμα κενή και πάντα κενή. Το τραγούδι που σου άρεσε άδειο κι αυτό. Μόνο του θρηνεί σε μια άκρη. Ποίημα σε κάνω τώρα για να ξεγελάσω τη μνήμη, να σταματήσει να αιμορραγεί. Αν ήσουν εδώ, θα είχες λίγο πιο ασημένια μαλλιά και εμείς λίγο πιο γαλάζιο ουρανό. Μα βιάστηκες. Στενός ο κόσμος βλέπεις και ο ήλιος σου πωλείς. Ήρθες και με σκέπασες απόψε, να μην κρυώνω. Έστρωσες τα σκεπάσματα και μια ρητίδα μαζί. Τα χέρια σου αναβλύζουν για σεμιά, απουσία, θυμίαμα και πένθυμα εμβατήρια. Γυμνά τα πόδια σου, σαν τότε που ήσουν παιδί. Μα οι νεκροί δεν περπατούν, στου ονείρου τα σοκάκια πετούν μονάχα και έρχονται στον ζωντανόν τον ύπνο. Κι όπως κι οι δυο χαμογελούν στο αντάμωμα της λύθης, μια αναστραπή κάπου μακριά ακούγεται, ζυγώνει, και ο ζωντανός πετάγεται, κοιτιέται στον καθρέφτη, να δει αν έχει πρόσωπο, να δει αν έχει μάτια. Και ο νεκρός, αερικό στον άδει επιστρέφει, με δύο μάτια λάφυρα και χέρια στοιχιωμένα. Έτσι, χωρίς αποχαιρετισμούς, χωρίς συγγνώμες και γιατί, από όνειρο σε όνειρο πορεύομαι, νεκρή κι εγώ από καιρό. Άραγε, σε γνώρισα ποτέ? Και κάθε που νυχτώνει πονάω, σ' όλα μου τα ποτέ και τα πάντα. Να πω κάτι για αυτό το ποίημα. Γράφτηκε πριν από 2 χρόνια. Είναι ένα είδος μνημοσύνου στη μνήμη του πατέρα μου, Αριστείδη Γιαρένη. Και φέτος τον Ιούνιο συμπληρώνονται 15 χρόνια από τότε που έφυγε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Ιωάννα, αυτό το ποίημα, ιδίως που το επέλεξες να ακουστεί πρώτο, φανερώνει αυτό που είπε ο Φίλιππος νωρίτερα. Τους καλλιτέχνες ήθιστε να τους λέμε με το μικρό όνομα, έτσι δεν είναι? Η αναζήτηση αυτού του αισθήματος, τώρα θα το πούμε αγάπη, όταν είμαστε νεότεροι το λέμε έρωτα, όταν μεγαλώνουμε μπορεί να παίρνει κάποια άλλη μορφή. Αυτό το έλλειμμα, γιατί όλοι γεννιόμαστε, ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή και αναζητάμε κάτι άλλο να μας συμπληρώσει, να συμπληρώσουμε τη ζωή μας, και μπορεί κάποιος να το βρει στη δουλειά του και να βγάλει πολλά χρήματα και να είναι ένας πολύ καλός γιατρός και να συμπληρώσει το έλλειμμα του εκεί. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι ένας πολύ καλός κυπουρός ή κάποιος άλλος μπορεί να είναι μια πολύ καλή μάνα. Και όλοι κάτι δίνουμε και παίρνουμε. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Αυτό λοιπόν το ποίημα η Ιωάννα προσπάθησε να αποδώσει σε χαρτί σκέψεις για τον πατέρα μας, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς. Αυτό εγώ θα ήθελα να της πω και πάνω εδώ και δημόσια. Είτε νωρίτερα είτε αργότερα, όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή είναι δεδομένο και είναι ίσως το μόνο δεδομένο ότι θα απέλθουμε. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να ακούσουμε το τι έχει η καρδιά μας να δώσει και να το δώσουμε. Επομένως, η ψυχή μας τουλάχιστον να φύγει γεμάτη από αυτό που είχε να κάνει σε αυτή τη γη. Θα σας πω λίγα πράγματα τώρα για τον δεύτερο ομιλητή μας. Είναι ο Γιώργος Λαθύρης-Ιαλυσσός, εκδότης των εκδόσεων Ηλιοδρόμιον. Ο Γιώργος είναι φίλος, πέρα από τις ακαδημαϊκές του περγαμηνές, έχει τελειώσει τη νομική σχολή της Αθήνας, έχει τελειώσει φιλολογία με κατεύθυνση γλωσσολογία, διδάσκει χρόνια τα αρχαία ελληνικά σε κύκλους μαθημάτων στην πολιτιστική και εκδοτική εταιρεία του. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του. Η δουλειά του και ο τρόπος να εκφράζεται μέσα ειδικά από την τέχνη και την αγάπη προς το ωραίο και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι κάτι παρεπίμπτον για μένα. Ο Γιώργος, όπως και ο Φίλιππος νωρίτερα, δεν ξέρω, είναι δύσκολο με μια πρώτη εικόνα να διαγνώσεις τους ανθρώπους, αλλά ίσως αυτό μπορείτε να το νιώσετε κι εσείς εδώ και για τον Φίλιππο, αλλά θα το νιώσετε όταν μιλήσει και ο Γιώργος. Είναι άνθρωποι που έχουν να δώσουν και έχουν να δώσουν χωρίς να περιμένουν κάτι σε αντάλλαγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δίνουν γιατί η αποστολή τους ή αυτό που έχουν να κάνουν στη ζωή είναι να προσφέρουν τη φιλία τους, να προσφέρουν τις γνώσεις τους και κυρίως την εμπειρία τους. Γιατί σας είπε ο Φίλιππος όταν ξεκίνησε την ομιλία του, εγώ λέει, δεν έχω ακαδημαϊκές περγαμηνές να συνεισφέρω. και δεν θα μιλήσω σαν ακαδημαϊκός, όμως ακούσατε πώς προσέγγισε την ποίηση της Ιωάννας όντως με έναν ακαδημαϊκό λόγο, γιατί ο λόγος έχει δύναμη. Και θα ακούσατε τώρα και τη δύναμη του λόγου του φίλου μας, του Γιώργου Λαθύρη. Θα ήθελα απλώς για να ακουστεί, να ακουστούν κάποιοι τίτλοι των εκδόσεών του, γιατί είναι σημαντικοί και θέλω, επειδή πιθανόν να μην έχετε ακούσει, είναι μικρός ο εκδοτικός οίκος, αλλά σπουδαία τα έργα που έχει επιμεληθεί. Περί ευθυμίας του Πλουτάρχου, καταπληκτικό έργο, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και μόνο με αυτό το βιβλίο, αν διαβάσετε τι έλεγε ο Πλούταρχος περί ευθυμίας, ένα πολύ μικρό δοκίμιό του, νομίζω θα έχετε πολλά να ωφεληθείτε. Περί αγαλμάτων του Πορφυρίου, που δεν περιγράφει, δεν είναι έργο που περιγράφει απλώς τα αγάλματα, αλλά περιγράφει πώς η στάση του κάθε αγάλματος, όπως απεικονίστηκε πριν από 3.000 χρόνια και παλαιότερα, ενδεχομένως στον τόπο αυτό, είχε κάποια ιερότερη σημασία και κάποια βαθύτερη σημασία, συμβολική σημασία. Το πώς κρατάει το κηρύκιον ο Ερμής δεν είναι τυχαίο. Περί της ιεραντικής τέχνης των Ελλήνων και τους ιερούς ύμνους του Πρόκλου. Πάμε στην οπλατωνική περίοδο πλέον. Η ελληνική φιλοσοφία αρχίζει να έρχεται σε επαφή και με τον χριστιανισμό που πλάθεται πλέον στη λεκάνη της Μεσογείου. Είναι ένα σπουδαίο έργο και αυτό. Έχει εκδόσει το λεξικόν καταστοιχείων Ιλιάδας και Οδυσσίας, που και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί εδώ βλέπουμε πως η αρχαία μας γλώσσα είναι συνεχής από το 1500 ενδεχομένως και παλαιότερα, γιατί και οι Μικυναίοι είχαν λέξεις που εμείς εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε, μέχρι και τις μέρες μας. Λεξικών ομοίων και διαφόρων λέξεων του Αμμονίου, περί του μη διν δανείζεστε, επίσης του Πλουτάρχου. Και βέβαια κυρίως για μένα, γιατί ήταν σπουδαίο το εγχείρημα και καταπληκτικό το αποτέλεσμα, τον Κρατύλο του Πλάτωνος, περί ονομάτων ορθότητος, που είναι μια ετυμολογία εσωτερική των λέξεων της ελληνικής. Όσοι λοιπόν θελήσετε, ψάξτε το, εκδόσει Ηλιοδρόμιον και τις εκδόσεις που μας έχει προσφέρει, είναι καταπληκτικές. Τώρα περιμένουμε, Γιώργο, να δούμε τι έχεις αποκομίσει από την ποίηση της Ιωάννης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή είναι η τρίτη ποιητική συλλογή της Ιωάννας και η Ιωάννα σήμερα έχει τα γενέθλιά της, θα της κάνουμε το καλύτερο δώρο, πιστεύω, μιλώντας για την ποίησή της. Γιατί και η ποίηση είναι ένα πνευματικό τέκνο αυτού που γράφει. Εγώ θα αρχίσω λοιπόν με μερικά ερωτήματα. Επειδή πιστεύω ότι τα ερωτήματα κινητοποιούν τη φαντασία, τη σκέψη, το συναίσθημα, και επειδή το ερώτημα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι γραμματικοί, από της έρωτος γενικής γεννάται. Δηλαδή, το ερώτημα προέρχεται από την γενική έρος έρωτος. Οπότε, δηλαδή, το ερώτημα έχει έρωτα μέσα. Τι είναι, λοιπόν, ποίηση, θα λέγαμε. Αρχαίο το ερώτημα, πολύ παλιό. Αλλά πρέπει να το θέτουμε. Και ποιος είναι ο ποιητής. Ποιος είναι τελικά αυτός που γράφει απλώς ένα ποίημα. Και τι ποιεί ο ποιητής, για να είναι ποιητής, διότι είναι η μόνη λέξη που δεν έχουμε ότι ποιεί κάτι. Όταν πηγαίνουμε στο αρτοποιείον, ας πούμε, παραλαμβάνουμε άρτους, ποικίλους. Οπότε το ποιό της ποιήσεως, που είναι διεθνής όρος, όλοι το έχουν πάρει, αλλά αμφιβάλλω αν έχουν συλλογιστεί τι σημαίνει ποιήση. Μπορεί να λένε poem, poema, poet, έτσι, poeta κλπ, αλλά εμείς εντρυφώντας στην ετυμολόγηση της λέξης, θα πρέπει να βρούμε τι ακριβώς είναι. Ποιος είναι ο ποιητής, τι είναι το ποίημα, τι είναι η ποίηση. Αυτά τα ερωτήματα βέβαια τα αναδυφεί, ίσως ασυνείδητα, ο κάθε ένας που θα αρχίσει να γράφει. Και βεβαίως λέω το ρήμα γράφει. Η ποίηση πριν γραφεί, τι ήταν. Συναίσθημα, φαντασία, σκέψη. Και η ποίηση μόνο γράφεται ή και ακούγεται. Το ποιήν λοιπόν του ποιητού τελικά τι είναι. Αυτά τα ερωτήματα καλό είναι κανένας να τα απαντήσει μόνος του, γιατί είπαμε το ερώτημα θέλει και έναν εσωτερικό έρωτα για να απαντηθούν. Όμως παρουσιάζοντας εν συνόψη την ποίηση της Ιωάννας Γιαρένη απόψε, θα δώσω εγώ τη δική μου εκδοχή κατά τη γνώμη μου πάντα. Η προσωπική μου λοιπόν γνώμη είναι ότι ο ποιητής ποιεί ήθος. Αυτό που λέμε ήθος, ποιώ, και μας δίνει τη λέξη ηθοποιός, αλλά ηθοποιός στην αρχαία μας γλώσσα ήταν ο ποιητής. Το ήθος το ποιεί ο ποιητής, διότι το ήθος στέκεται στο στήθος, είναι μέσα στο στήθος και ουσιαστικά ο Όμηρος το λέει και ήτορ, δηλαδή ουσιαστικά είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ο ποιητής ποιεί το ήθος και τότε αυτός που είναι ο ηθοποιός σήμερα τι ήταν τότε, λέγεται υποκριτής απλώς. Υποκριτής όχι με τη σημερινή έννοια, οι λέξεις βλέπετε χάνουν το νόημά τους και οφείλουμε να τις ξαναφορτίζουμε. Όπως φορτίζουμε το κινητό μας, όταν αποφορτίζεται, πρέπει να φορτίζουμε και τις λέξεις μας με νόημα και περιεχόμενο. Αλλιώς θα χρησιμοποιούμε λέξεις κενές. Ο ποιητής λοιπόν κάνει αυτή την εργασία, ξαναφορτίζει τις λέξεις του με νόημα, με περιεχόμενο, με συναίσθημα. Και ο υποκριτής ήταν ακριβώς ο ανταποκριτής. Αυτός δηλαδή που προσπαθούσε να ανταποκριθεί στο ήθος του ποιητού και δεν το άλλαζε. Έτσι λοιπόν ας το κρατήσουμε αυτό και προσπαθούμε λοιπόν να αντιληφθούμε τι ήθος ποιεί ο ποιητής. Και όταν διαβάζουμε την ποίηση, και εγώ αναγυγνώσκοντας τα τρία έργα της Ιωάννας που είχα τη χαρά να μου τα προσφέρει, προσπάθησα να ζητήσω το ήθος της. Και πράγματι, μέσα στην ποίηση φαίνεται αποτυπωμένη εκείνη η ψυχική ποιότητα του ποιητού. Τι ποιεί δηλαδή. Αποτυπώνει το συναίσθημά του, τις σκέψεις του, προσπαθεί να επικοινωνήσει μέσα από τις λέξεις, ματώνουν οι λέξεις από πίσω, φαίνονται, μια λέξη απλώς δεν γράφεται, βγαίνει μέσα βαθιά από την ψυχή. Έτσι λοιπόν εμείς μπορούμε να δούμε μέσα από την ποίηση της Ιωάννας Γιαρένη ότι είναι μια ψυχή που διαπνέεται από ευαισθησία, ήχους, χρώματα, από ευγένεια αισθημάτων και μερικές φορές ακόμα και η θλίψη και οι φόβοι που διαπερνούν την ποίηση μετουσιώνονται σε κάτι άλλο. Έχουν την τάση να μετουσιώνονται. Και η ποίηση καταντάει να είναι ένας ζωγραφικός πίνακας. Όπως το έλεγαν και οι αρχαίοι, τι εστί ποίηση, με δύο λόγια, ζωγραφία λαλαίουσα. Δηλαδή είναι ένας ζωγραφικός πίνακας που μιλάει με λέξεις. Λοιπόν, έτσι, και όπως το λέει σε κάποιο ποίημά της, με τίτλο «Ύμνος», η νύχτα γίνεται ποίηση, η σιωπή γίνεται ποίηση, εσύ γίνεσαι ποίηση. Όλο αυτό το ζύμωμα μέσα στην ψυχή του ποιητή. Παρουσιάζοντας λοιπόν εν συνόψη τα τρία της έργα, θα παρατηρήσουμε ότι ακολουθεί μία μέθοδο. Εδώ βεβαίως βοηθάει πιστεύω και η νομική κατάρτιση. Φαίνεται ότι υπάρχει η νομική παιδεία. Το πρώτο της έργο έχει τον τίτλο «Τα αλφαβητάρια των στοχασμών». Πράγματι, δεν το προσέχει κανείς εύκολα, γιατί δεν είναι κραυγαλαίο. Έχει τρία αλφαβητάρια, δηλαδή οι τίτλοι των ποιημάτων της ξεκινούν από το α και τελειώνουν στο ω. Γι' αυτό τα λέει και αλφαβητάρια. Οι στοχασμοί της λοιπόν αφορούν τους ήχους, τους έρωτες και τις πανσελίνους. Οι ήχοι είναι παντοτινοί, οι έρωτες ανοχήρωτοι και οι πανσέλινοι ραγισμένοι. Έτσι λοιπόν από αυτό το ποίημα θα σας διαβάσω ένα με τίτλο «Κατόφλι». Γιατί πιστεύω ακριβώς ότι είναι κατόφλι, γιατί ανιχνεύω στην ποίησή της ακριβώς ένα πρόθυρο φιλοσοφή με τον τρόπο της. Και λέγανε οι αρχαίοι ότι η ποίηση είναι το πρόθυρο της φιλοσοφίας, όταν είναι ποίηση. Όταν δηλαδή ο ποιητής ποιεί ήθος, στην ουσία φιλοσοφεί. Φιλοσοφεί με τον τρόπο του. Εδώ θα χρειαστούμε και αυτό. Πήγαινε εκεί όπου ο εαυτός σου σε οδηγεί. Μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Μόνο εκεί θα συναντήσεις τα φεγγάρια σου και αυτά θα σου χαμογελάσουν, σαν τότε που ήσουν μωρό στο λίκνο της ελπίδας. Οι μοίρες σαν σέρεναν μαγιασμό της κόκκινης ροδιάς στα άνθια. Με τις πλεξούδες ξέπλεκες, ίδιες μενάδες, ίδιες άγγελοι, αυτές η σταγόνα, εσύ ο ωκεανός. Αυτές το δίλημμα, εσύ η απόφαση. Αυτές η ανάσα, εσύ η ζωή. Και η ζωή που σου λείπει περνάει δίπλα σου. Όταν παντού τέλος βλέπεις, όταν παντού φόβοι θεριεύουν, όταν το κατόφλι σου φύλλα ξερά γεμίζει, φύσα από μέσα σου την άνοιξη. Φύσα πνοή ηλιαχτίδας, μέσα από τα σπασμένα τζάμια του παρελθόντος που μέχρι χθες θλίψη αντιχούσαν. Φωτίζεις τώρα τη σύντομη αιωνιότητά σου, με φόντο ένα δειλινό μαβί και τη μαγική μπαλάντα της μνήμης. Και χαμογελάς. Αυτό είναι ποίηση στα πρόθυρα της φιλοσοφίας. Ένα αληθινό κατόφλι. Ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη συλλογή της έχει τον τίτλο «Σκιές, Άβυσσος και Φως». Στην ουσία όμως, επειδή δεν ήθελε προφανώς να επαναλάβει πάλι αλφαβητάρι των σκιών της Αβύσσου και του Φωτός, μέσα το βιβλίο είναι δομημένο πάλι σε τρία αλφαβητάρια. Δηλαδή είναι αλφαβητάρι των σκιών, της Αβύσσου και του Φωτός. Εδώ οι σκιές είναι σκιές. Η Άβυσσος είναι πορφυρή και το φως αόρατο. Από εδώ λοιπόν θα πάρουμε μία γεύση από το ποίημά της με τίτλο «Μνήμη». Εφτά χρόνια τώρα αναδύεται σαν παρελθόν και βουλιάζει σαν μνήμη. Μπορεί και 8 ή 9. Τι σημασία έχει όταν το εδώ γίνεται αλλού, όταν το τότε πάντα, το χωρίς αιωνιότητα. Τόσο εφήμερη και εύθραυστη. Και εμείς τόσο μικροί για να μοιραστούμε και να χωρέσουμε στο απέραντο. Τόσο λίγοι για να γεμίσουμε το ανεκπλήρωτο και τη συγνώμη που δεν υπόθηκε ποτέ. Και το παρόν του ονείρου πλέει στη λίμνη της λησμονιάς, μέσα στο σύννεφο του ίσως. Μα δεν βλέπεις, δεν ακούς. Πόσες νύχτες χρειάζεσαι ακόμα? Όσες και τα αστέρια, μου απαντά το φως. Πόσες ανεμοθύελες, όσες και οι κόκκι της ερήμου που γλιστρούν μέσα από τα χέρια σου με το χαμόγελο του Σιμούν, γιατί ξέρουν ότι πάντα θα υπάρχουν, πάντα θα κινούνται, πάντα θα θυμούνται. Μνήμη. Και τέλος το σημερινό, η τρίτη συλλογή, που κι αυτή, παρόλο που τιτλοφορείται «Μικρές αγγελίες, αναγγελίες», αγγελίες που γίνονται αναγγελίες, γι' αυτό βλέπετε έχει παρένθεση στον τίτλο, είναι διπλός ο τίτλος, και εδώ έχουμε 2 αλφαβητάρια. Δηλαδή σύνολο, στα 3 της έργα, έχουμε 3 και 3, 6 και 2, 8. Φτάσαμε δηλαδή στην οκτάδα, αλλά ολοκλήρωσε στα σημερινά της γενέθλια μια οκτάβα, μουσικός γαρ, βλέπετε, άρα δουλεύει με έναν τρόπο που δεν φαίνεται εν πρώτης. Η δική μας υποχρέωση ήταν να το καταδείξουμε αυτό. Εδώ λοιπόν είναι τα αλφαβητάρια της μνήμης, το ένα, και της λήθης το άλλο. Και μετά οι μικρές αγγελίες, αναγγελίες. Εάν δούμε τα προηγούμενα, με τον τρόπο που έκανε τα 3 αλφαβητάρια, στην ουσία και οι αγγελίες-αναγγελίες, κατά τη γνώμη μου, είναι και αυτό ένα αλφαβητάρι εμέσως πλην σαφώς. Δηλαδή, υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτά και κυρίως Το τρίτο αλφαβητάρι της πρώτης της συλλογής λεγόταν Πανσέλινη, ραγισμένη. Της δεύτερης Φως αόρατο. Άρα η αντιστοιχεία στις αγγελίες αναγγελίες θα λέγαμε, αφού έχουμε ένα φως ραγισμένο μιας Πανσελίνου, ένα φως αόρατο, εδώ στις αγγελίες αναγγελίες η Ιωάννα ζητάει ένα εσωτερικό φως, θα έλεγα, ένα φως ειλικρίνειας, γνησιότητας, μακριά από μάσκες, από υποκρισίες, και γι' αυτό οι αγγελίες είναι ακριβώς ζητείτε, πωλείτε, ενοικιάζετε, ανταλλάσσετε, χαρίζετε. Θα το καταλάβετε αυτό από το τι ζητείτε. Θα σας διαβάσω κλείνοντας το ποίημα «Ζητείτε», που είναι το πρώτο. Ζητείτε νύχτα έναστρη και φευγαλέα, χωρίς αδιέξοδους πλανήτες και χωρίς υποσημειώσεις βροχής, χωρίς επιρρήματα εκφράζοντα ευχή, ήθε μακάρι ή έπαινο, μπράβο, ζήτω, χωρίς συνδέσμους αιτιολογικούς, γιατί, επειδή ή συμπερασματικούς, επομένως, λοιπόν. Με ματιά χελιδονιού που επιστρέφει σπίτι την άνοιξη, με ματιά γέρου ασκητή που ζει σε μια ακτίδα φεγγαρόφωτου, με ματιά φιλιού θαλασσινού που γεννιέται σε μια αμμουδιά και πεθαίνει το φθινόπωρο. Ζητείτε νύχτα, κατά προτίμηση απάνεμη, για να μην παίρνει τη φωνή του σήμαντρου ο άνεμος και ανέφελη, για να μην κρύβονται οι σκιές μέσα στα σύννεφα του Απρίλη, ικανή να λάμψει από ένα παιδικό χαμόγελο ή από μια υποψία αθωότητας, κατάλληλη για όνειρα και ψευδαισθήσεις, έτοιμη για έναν τουλάχιστον θάνατο, προσεχώς. Απουσία μνήμης επιθυμητή, αδέσποτα φεγγάρια απαραίτητα, άγκυρες επιχρυσωμένες απορρίπτονται, θυσίες ατυχής επιβάλλονται, δεκτές και προσφορές αιώνων περασμένων, δεκτές και υποσχέσεις κενές, κενές με αλφαγιώτα και γνώριμες, σαν σπίθες γαλήνης, μόνο σπίθες, δεκτές και απαρηγόρητες στεριές, σχεδόν αόρατες, σαν τη δροσιά του πρώτου φωτός. Οι νύχτες με τα ανωτέρα προσόντα παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα. Οδός αυγής, αριθμός πληθυντικός, ταχυδρομικός κώδικας κουρασμένος, πόλη λιθόστρωτη και ανεξερεύνητη, χώρα σούρουπο, θάλασσα, αντίο. Πληροφορίες εντός, εκτός, παντού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αλφαβητάρια η Ιωάννα πρώτα απ' όλα αναφέρει τις ποιητικές της συλλογές, γιατί τα ποιήματά της έχουν τίτλους που ξεκινούν στο α και λήγουν στο ω. Έτσι, όλα ξεκινούν και κλείνουν τον κύκλο. Η ποιητική αυτή η συλλογή, που είναι η τρίτη της, έχει εκδοθεί από τον εκδότη Ζώη Μπενάρδο, των εκδόσεων Δρόμων, ο οποίος για άλλη μια φορά, όσοι πάρετε το βιβλίο και το κρατήσετε στα χέρια σας, θα δείτε ότι δείχνει πόσο αγαπάει αυτό που κάνει. Ακόμη και το βιβλίο, θέλω να πω, σαν υλικό αντικείμενο, και το χαρτί, η γραμματοσυρά, όλα είναι πολύ προσεγμένο και πολύ όμορφο να το κρατάς. Επειδή ο Γιώργος ο Λαθύρης σας διάβασε το «Ζητείτε» από τις μικρές αγγελίες της Ιωάννας, εγώ θα ήθελα, πριν μας διαβάσει πάλι ο Παναγιώτης, να σας διαβάσω το «Χαρίζετε». Ακούσατε τι ζήτησε η Ιωάννα, τη ζητά, νύχτα ανέφελη, γιατί άραγε. Ακούστε όμως τι χαρίζει. Χαρίζεται αντοχή πρωτοφανής και απεριόριστη, σε άριστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης, πολύτιμη και ακριβοθόρητη σαν χρυσοκέντη τη νύχτα καλοκαιριού, παραπέμπουσα μεταξύ ορίων, γκρεμών και αβύσσων, συνήθως απούσα, ενίοτε καλπάζουσα, σπανίως άκαμπτη. Ευλογημή σε θερμοκρασίες αφιλόξενες υπό το 0 και άνω του απείρου και σε εδάφη ελώδη, χορταλιασμένα και με λιστάλαχτα. Χαρίζεται μέσα στη συσκευασία της μια παλιά κορνίζα μπρούτζινη, ελαφρά ξεθοριασμένη σαν τελευταίο σιγοψιθύρισμα. Θα προτιμηθούν υποψήφοι χωρίς μάσκες και χωρίς ακροτεριασμένη μνήμη. Αυτοί που καταφεύγουν με λαχτάρα στον κουρσάρουν τα λιμέρια, πριν να πετάξουν με τα σπασμένα φτερά τους ξανά για την επόμενη ξενιτιά. Αυτοί που απαγγέλουν σιωπηλά τους στίχους των αγαπημένων τους φεγγαριών, αυτοί που κατοικούν χρόνια τώρα στην ιδιόκτητη ρογμή της τελευταίας ανατολής τους, αυτοί που αποκαθυλώνουν μέρα με την ημέρα τις θύελλες από τον σταυρό των επαναλήψεών τους, αυτοί που αντλούν μέχρι και την τελευταία αρανίδα βροχής από το βάσος της ερημιάς τους, αυτοί που κατάματα καρφώνουν τη μοίρα τους και τις λένε «έλα». Πληροφορίες εντός, πληροφορίες εκτός, πληροφορίες παντού. Ευχαριστώ. Θα πιαστώ από εκείνο το κινητό που χτύπησε πριν λίγο. Επειδή στο θέατρο το ζούμε μαρτυρικά αυτό το φαινόμενο, είναι τραγικό. Ξέρετε, το να κλείσουμε το τηλέφωνο 1-2 ώρες δεν είναι τίποτα. Είναι λύτρωση. Όταν πηγαίνουμε ειδικά στο θέατρο ή στον κινηματογράφο ή σε μια εκδήλωση λόγου όπως είναι, δεν υπάρχει λόγος να το έχουμε ανοιχτό. Γιατί στο θέατρο, σας λέω, το ζούμε μαρτυρικά. Δηλαδή να χτυπάει το τηλέφωνο και να το έχει μια γιαγιά μέσα στην τσάντα της και να μην ξέρει πώς να το κλείσει και να της λένε όλοι κλείστο και να λέει δεν ξέρω. Και οι ηθοποιοί να παίζουν. Είναι τραγικό. Όπως τραγικό είναι και μέσα στο σκοτάδι της πλατείας να βλέπεις κάποιον να ανοίγει το κινητό να δει ένα μήνυμα και όλο το φως από την οθόνη να λάμπει μέσα στην αίθουσα και ο ηθοποιός τώρα να μην ξέρει τι να κάνει. Είναι τραγικό. Υπάρχει μια δικαιολογία. Ποια? Ότι μεταβαίνουμε στο ψηφιακό ανθρωπισμό. Ναι, ίσως δεν είναι το δίκαιο. Αλλά δεν είναι πάντα τηλεόραση. Εμείς δεν είμαστε τηλεόραση τώρα εδώ, δεν είμαστε οθόνη. Ούτε οι ηθοποιοί στο θέατρο είναι οθόνη. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τη ζεύξη. Έτσι όπως στέκεται αντίκρι, σαν κομμάτι ήλιου από τη χαραμάδα, σαν οικόφος, σαν ηθάκι, γράφω όλα τα ποίηματα του κόσμου μέσα στα μάτια σου. Μάτια αμόλοφη να μου θυμίζουν σπίτι, μάνα, πατέρα, φίλο και αδελφό, πατρίδα, και με ένα φύσιμα του ανέμου να παίρνουν το σχήμα της καρδιάς μου και το όνομά μου να φωνάζουν για πρώτη φορά στον χρόνο αυτό. Ίσως και να υπάρχει αλήθεια ανίποτη ή σε όλες τις γλώσσες υπομένει ίδια σιωπή και ντυμένη με όλες τις λέξεις που έρχονται και φεύγουν, που έρχονται και μένουν και ντυμένη με όλες τις νύχτες που έρχονται και φεύγουν, που έρχονται και μένουν, αντίλαλος ενός γέλιου παιδικού. Κι αν σκέφτομαι ότι το ποίημα με νύχτα μοιάζει, συγχώραμε. Είναι που δεν πίστευα ότι υπάρχεις. Πριν μας διαβάσει ο Παναγιώτης άλλο ένα απόσπασμα, θέλω να πω κάτι για το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι φωτογραφία δική μου, από ένα πολύ ευτυχισμένο απόγευμα στον Κάλαμο Αττικής, φέτος το καλοκαίρι. Και πραγματικά τα χρώματα ήταν σαν ζωγραφιά, όπως θα δείτε. Αλλά είναι φωτογραφία τραβηγμένη από το κινητό μου. Επίσης, να πω κάτι σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Λαθύρης να πω τι είναι ποιήση για μένα. Είναι μια αναμέτρηση. Είναι αναμέτρηση με τον εαυτό μου και μια επανάσταση ίσως εναντίον του εαυτού μου. Και γι' αυτό είναι και αρκετά οδυνηρή για μένα. Δηλαδή μου είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να διαβάσω δικό μου ποίημα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πονάει πολύ. Και θέλω να τελειώσω και θα αφήσω τον Παναγιώτη να διαβάσει άλλο ένα απόσπασμα. Θέλω όταν διαβάζετε ποίηση γενικά να τη διαβάζετε όχι με το μυαλό σας, αλλά με την καρδιά σας. Μόνο τότε πιστεύω ότι η ποίηση πετυχαίνει το στόχο της, αν πούμε ότι υπάρχει κάποιος στόχος ή κάποιος σκοπός. Και θέλω να πω τώρα ένα ιστορικό ανέκδοτο σε σχέση με αυτό. Συνηθίζω να το λέω στις παρουσιάσεις, αλλά ίσως κάποιοι από εσάς να μην το έχετε ακούσει. Ο γνωστός ποιητής, ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, ο Άγγλος ποιητής του 19ου αιώνα, είχε γράψει κάποια στιγμή κάτι και του λέει η σύζυγός του: «Άντρα μου, τι σημαίνει, τι εννοούσες με αυτό που έγραψες εδώ?» Και της λέει: «Κοίταξε να δεις, όταν το έγραφα, μόνο ο Θεός και εγώ ξέραμε τι γράφω. Τώρα ξέρει μόνο ο Θεός». Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε «Αχ, τι εννοεί εδώ, τι εννοεί εκεί». Αν αγγίξει μία χορδή από την ψυχή μας κάποια από τις λέξεις μου, εγώ θα είμαι ευτυχισμένη. Τίποτα άλλο. Και ο λόγος σε μένα. Ρίζες. Την άνοιξη ανθίζουν τα όνειρα. Ανθίζουν και τα μάτια μου μαζί, γιατί τα κοιτάει το φως σου. Και μόνο επειδή ήρθες εσύ, ήρθε η άνοιξη. Και η νύχτα γελάει ξανά, γιατί την κοιτάει το φως σου. Βλέπεις πως θα μπώνουν τα μάτια μου κάθε φορά που το τραγούδι σου ακούνε. Είναι που τα κοιτάει το φως σου. Ξέρεις πως είναι όταν τα χέρια σου ρίζες απλώνουν γύρω από την καρδιά μου. Είναι σαν σπίτι που το κοιτάει το φως σου. Και ξέρεις πως είναι όταν η φωνή σου όλα μου τα απόμακρα τα ταξιδεύει, όλα μου τα ερείπια τα ξαναχτίζει και πέτρα-πέτρα τους χρόνους μου στεριώνει. Σαν βάλσαμο που το κοιτάει το φως σου. Και τώρα πια, τώρα που όλα έχουν όνομα, τόπο και απάντηση, η ώρα που βραδιάζει τίποτα δεν είναι ικανή να ανατρέψει. Να δυναμώσει μόνο μπορεί. Να ξημερώσει μόνο μπορεί. Να ξαναφτιάξει τον κόσμο από την αρχή μπορεί, γιατί την κοιτάει το φως σου. Σας έχουμε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη τώρα με τον κύριο Νικολάου. Θα πούμε κάποια τραγούδια αγαπημένα και θα χαρούμε να συμμετέχετε με το χαμόγελό σας και τη θετική σας διάθεση. Να σας πω κάτι πριν ξεκινήσει να τραγουδάει ο κύριος Νικολάου. Δεν έχει γίνει sound check στο μικρόφωνο, οπότε αν κάτι χρειαστεί πριν ή οτιδήποτε άλλο, στο δεύτερο τραγούδι θα το φτιάξουμε. Εντάξει κύριε Νικολάου. Η τεχνολογία μας εκδικείται εμάς τους τραγουδιστές. Εγώ θα ήθελα, αν μπορείτε, να δώσετε στη φωνή λίγα πρίμα, βγάζοντας λίγα μπάσα, γιατί ακούγεται πολύ. Για κάντε κάτι. Ναι, το άφησα. Ναι, όχι, δεν είναι καλύτερα. Θέλουμε λίγα ψηλά επάνω. Συγγνώμη που κάνω τη διόρθωση, αλλά για να είμαστε αρεστοί σε εσάς. Ας πούμε καλύτερα, ας πούμε. όταν θα πέσουνε ξανά. Κι αυτά τα φύλλα θα φύγει άλλη μια φορά. Ένα φίνο πορό για να θυμάμαι πιο πολύ εσένα αγάπη, σε έχω αλλάξει μες στην καρδιά και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω πρέπει χειμώνας να αφήξω. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα, τα φύλλα που είναι στη μνήμη μου έρχονται ξανά τα δυο σου χείλια τότε που ήταν τα φίλια. Μα τώρα γύρω πεφτούνε μοναχά φύλλα, φύλλα που είναι φθινοπορεινά και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω πρέπει χειμώνας να έρθει. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Γιατί αν δεν ακούτε καλά τη φωνή, ζωντανή, παρουσιάσιμη, παραφράζεται λιγάκι η ερμηνεία, γι' αυτό το λέω. Εδώ εγώ δεν ακούω καλά. Για να δω τι ακούτε εγώ κάτω. Τα φύλλα που είναι... Δεν έχετε λίγο έκο, λίγο βάθος να μου βάλετε? Δεν έχετε, δεν πειράζει. Καλά, θα το παλέψουν έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που έγραψε στίχους και μουσική ο Γιώργος Νικολάου το 1961. 69. Το 1961. Γιατί στο 1961 τώρα θα ήμουν 110. Το 1961. Και ακολούθησε αυτό που ήταν το 1971. Θα μου σκοτώσεις ό,τι υπάρχει και μισή σου και η καρδιά για ό,τι πότα τόσο αγαπούσε θα το μισήσει. Θα φύγεις, εγώ θα σβήσω, εγώ θα σβήσω. Μα σαν γυρίσεις, δεν θα μου φέρνουν χιλιάδες δρόμοι. να τους τρέξω και όσες πίκρες μου έχεις δώσει ακόμα τόσες μπορώ να αντέξω όταν γυρίσεις πως η αγάπη θα με χαρίσεις. Κι όταν θα φύγεις κάθε μου μέρα θα γίνει μαύρη σαν το σκοτάδι κι όπου μ' αγγίξα τα δάχτυλά σου πληγή θα γίνει κάθε σου χάρη όταν θα φύγεις θα μ' αφήσεις να πεις μαύρη. Και όσες πίκρες μου έχεις δώσει ακόμα τόσες μπορώ να αντέξω όταν γυρίσεις πως η αγάπη θα μου χαρίσει. Που η Ιωάννα παράλληλα με την ποιησή της, με τον ίστρο της δηλαδή, παίζει και πιάνο και έτσι μπορεί και τυθασέλει λιγάκι αυτά τα φευγαλαία συναισθήματα που την πάνε αλλού και την προσβιώνουν και συμβαίνει να είμαι κι εγώ αρρωγός μαζί της. Ευχαριστώ, τιμή μου. Πάμε να ανέβουμε λίγο. Ανέβαμε. Αυτό το λέμε στα νυχτερινά κέντρα φέτος, παιδιά. Λάτε να ανέβουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Καθιστή που είμαστε να πεταχτούμε λατήριο για να ανέβουμε. Κάναμε το πράγμα. Με την καλή έννοια. Το πακέτο. Πάμε. Ξέρω τι ζητάς και αν το βρήκες πάχε να σου να τσιγαρώ τελευταίο δουλειά δουλειά μαζί σου να καλώ. Μα τι να πω που με στεγνώσα από ψηλά και από παρέα και σ' αγαπώ γιατί σε άπιαστες σαν όλα τα ωραία. Τι να σου πω, άδειο βαγόνι το μυαλό μου αγαπημένο. Το σ' αγαπώ, πάνω στο κράτσου τα βάζω την πληγή και δεν μπορώ να μη σε δω και να μη σε περιμένω. Ούτε μπορείς να ακολουθήσεις τη δική μου τη φυγή. σε μένα, μην τα ψάξεις. Εδώ που είμαι, άσε με να μείνω, χωρίς να προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις. Μα τι να πω στο περιθώριο που ζω φυλακισμένος. Το σ' αγαπώ μοιάζει με λέξη που τη λέει μελετισμένος. Τι να σου πω, άλλο πατώνει το μυαλό μου αγαπημένο. Το σ' αγαπώ πάνω στο βάζο μου καράζω τη μύγη και δεν μπορώ να μη σε δω και να μη σε περιμένω. Ούτε μπορείς να ακολουθήσεις τη δική μου τη φυγή. Μετά από 55 χρόνια προσφοράς. Είναι καλό. Παραστείτε ένα ακόμη. Απλώς τι ήθελα να πω, Φίλιππε, και δεν πες μου αν μπορεί να έχει κάποια σχέση. Οι παλαιότεροι όταν χορεύαν ζεμπέκικο έλεγαν ότι πρέπει οι στροφές του χορευτή να είναι πάντα αριστερόστροφες. Να είναι μια βίδα που ξεδιδώνει, που ανεβαίνει. Ναι, γιατί ήταν οι κομμουνιστές της εποχής. Ένα ζεμπέκικο ακόμη λοιπόν θα θέλαμε να ακούσουμε. Λοιπόν, κάτσε μια και είπες άντε να ανέβουν. Να δούμε αν έχουν ήδη κορδιστεί για να ανέβουν λίγο. Θα μου δώσεις τον τόνο. Θα πούμε το ρεφρέν εγώ και το κοινό. Και μόλις τελειώσουμε θα θεωρήσεις 7, 8, 9 και θα πεις σε όλοι. Για να πω. Μια καρδιά. Καρδιά σου σου λέγανε. Κάνει ό,τι θες. Στα βλέφαρα σου πάω, άσε να μην κάνω χαρά να ξαναβγείς. Το χαμόγελο που σου τρέψε εγώ θα το προκάνω, σαν να στο κάνω, στα χείλη σου να βγει μια καρδιά. Τα χέρια σου φέρανε, κάνει ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Ξανά, μια καρδιά. Τα χέρια σου φέρανε, κάνει ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Σύνθηκα με την άντεξες και λύθηκες στο κλάμα, το πρώτο ωραίο πράγμα μετά τη συμφορά. Η καρδιά σου που τυράγησε αγάπη και μαραζί, ας πειρά δεν πειράζει, σου φέρνω μια χαρά. Τα χέρια μου σου φέρανε, Κάτι ότι θες είναι για σένα, ναι. Μια καρδιά στα χέρια μου σου φέρνει. Κάτι ότι θες είναι για σένα, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Σπηλιόπουλο. Τον Φίλιππο Νικολάου. Τον Γιώργο Λαθύρη. Και την Ιωάννα για την φίλησή της. Είναι απερίγραπτα, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω ευγνώμων για αυτή τη βραδιά. Με τιμήσατε με την παρουσία σας και μοιραστήκαμε όμορφα συναισθήματα, όμορφες λέξεις. Να πω λίγο για τον Παναγιώτη ότι εμφανίζεται στο όνομα του Ρόδου. Ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το έργο του Umberto Eco στο θέατρο Άλτερα Πάρς κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Είναι στο Κεραμικό το θέατρο αυτό. Είναι μια παράσταση που πραγματικά αξίζει να τη δούμε, με 18 ηθοποιούς θίασο και κάτι πρωτόγνωρο πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα. Συγχαρητήρια, Παναγιώτη. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Πραγματικά νιώθω μεγάλη τιμή, κύριε Νικολάου, κύριε Λαθύρη. Ευγένεια για το συντονισμό πάντα δίπλα μου. Ευχαριστώ όλους εσάς και εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε παρόμοιες ευχάριστες περιστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν κάποιοι φίλοι θα θέλατε να σας υπογράψει η Ιωάννα ένα αντίτυπο της συλλογής της, με μεγάλη χαρά θα την αφήσουμε εδώ και θα μπορέσει να σας γράψει μια αφιέρωση. Ευχαριστούμε πολύ και στο επανδύν. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be